η οποία λέει τα εξής. Γύρω από τον τροχόλο του πιθανού σχήματος, ο οποίος έχει μάζα μη ίσον 4 κιλά και ακτίνα ρο ίσον 0,2 μέτρα, είναι τριγμένο αβαρέσιμη στο δεύτερο άκρο του οποίου ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F ίσον 12 νιούτων. Αν ο τροχός κινείται στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς να μεσταίνει, να βρείτε την επιτάξη του κέντρου μάζας του τροχού, ωραία, το αφασίαν, τη γωνική επιτάξη του τροχού, την αλφαρά και την επιτάχυνση του σημείου εφαρμογής της δύναμης F, ας το βάλουμε αυτό σημείο β, επιτάχυνση του σημείου β, ωραία, και οι τιμές του συντελεστή στατική στιγμή για τους οποίες ο τροχός κινείται χωρίς να οριστένει. Μας δείχνει το γιώτα σιέν ότι είναι δεύτερο μη πρώτο τράγμα. Να κάνουμε πάλι ένα σχήμα. Εδώ είμαστε, αυτός είναι ο τροχός. Εδώ είναι το σκηνή. Εδώ είναι το σκηνή. Εδώ είναι το σημείο β και η δύναμη F. Οι άλλες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στον τροχό, ξέρετε ότι είναι το βάρος, η μη και η τριβή, την οποία εγώ την βάζω έτσι και θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Έχουμε από δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για μεταφορική κίνηση σίγμα F χ μη επί α σι μ F πλην τάφ μη επί α σι μ. Από δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για στροφική κίνηση σίγμα τον τε γιώτα επί α ρα. Οι ροπές είναι και οι δύο θετικές, θετική φορά πάντα η φορά της κίνησης, παιδιά, F επί ρο συν τα αφεγγυρό που βοηθάνε και οι δύο, το γιώτα είναι δεύτερο μυρό τετράγωνο αλφα ραντ. Εδώ παιδιά να βγάλω κοινό παράγοντα δεξιά το ρο, αριστερά συγγνώμη, με αποτέλεσμα να κάνω πιο εύκολη τη ζωή μου με τα μαθηματικά. Έχει και τα αφισούτε εν δεύτερο μη ρο αλφα ραντ. Αυτό είναι αλφα σιέν. Έχει και τα ισούται εν δεύτερον μη α σι μ. Οπότε, εάν πάμε πάνω στις... Τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, λογικά, αν προσθέσουμε την 1 και την 2, άρα 1 και 2, έχουμε F πλην ταφ συν F και ταφ μη α σι μ συν μη α σι μ δεύτερα. Φεύγουν αυτά. 2 έχεις ούτε 3 μη α σι μ δεύτερα. Το α σι μ ψάχνουμε εμείς παιδιά, το οποίο είναι 4 f προς 3 m, το οποίο είναι 4 επί 12 προς 3 επί 4, άρα κάνει 4 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο και το α σι μ είναι α ραντ επί ρο, να δούμε και το α ραντ που το ζητάει, που είναι α σι μ δια ρο, δηλαδή είναι 4 δια 0,2 στα ράντα δια 2, 20 ράντα να σηκώνει τετράγωνο. Τώρα, όσον αφορά την επιτάξη του σημείου β, να σας θυμίσω ότι τα χέρια του σημείου β είναι β σι μ και β γραμμική, που αυτές επειδή κυλιέται χωρίς να οριστεύει οι ίδιες, άρα είναι 2 β. Άρα η επιτάξη του σημείου β είναι δ δ β προς δ δ, είναι τ του 2β προς δτ, γίνει απ' έξω 2δβτ προς δτ, 2α σι μ. Άρα η επιτάξη του β, παιδιά μου, είναι 8 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο. Και να καλύψουμε και το τελευταίο ερώτημα, το οποίο λέει ότι, το τελευταίο ερώτημα, λέει τις τιμές του συντελεστή στατικής τριβής για τις οποίες ο τροχός
κυλιέται χωρίς να ορισθαίνει. Είχαμε πει μια σχέση προηγουμένως εδώ πέρα που πρέπει να βάλουμε στις σχέσεις που λύναμε. Είχε μια σχέση, αν θυμάστε, τάφ ίσον F πλην μη επί άλφας ή M, και αν κάνετε αντικατάσταση στα νούμερα, αυτή σας βγαίνει πλην 4 νιούτον, που σημαίνει ότι δεν τη σχεδιάσαμε σωστά, θα πρέπει να τη σχεδιάσουμε δεξιά. Αυτό δεν μας πειράζει βέβαια. Και όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, ότι η τριβή πρέπει να είναι μικρότερη ύψη τη συστατική τριβή. Άρα η τριβή την οποία την έχουμε βγάλει εμεί, ότι ξέρουμε πόσο είναι, είναι μη S επί N. Το N ξέρετε ότι σίγμα F του ψ ισούται με το 0, άρα νίσον M επί J. Άρα η τριβή μικρότερη ύψη του μη S επί μη επί J. Και αν εσεί θέλετε το μη S να βρείτε, άρα το μη S πρέπει να είναι μεγαλύτερο του TAF δια MJ, άρα το μη S πρέπει να είναι μεγαλύτερο 4, το MJ ήταν 40, άρα το μη S πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0,1. Αυτό είναι ο συντελεστής τριβής για να ισχύει αυτό που μας ζήτησε. Σας ευχαριστώ και πάλι.